Γεια σας. Ξεκινάμε κατευθείαν από τον κύριο Σκουλό. Ωραίο το φόρεμα και εννοείται πως ταιριάζει σε ένα πάρα πολύ. Και το καλσόν μου αρέσει. Θα προτιμούσα όμως τα παπούτσια να είναι στο ίδιο χρώμα με το καλσόν, να μην κόβεται στα δύο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι πήγες να κάνεις μια εμφάνιση. Ωραία. Κάπου έκανες λάθος με τα παπούτσια και τα υπόλοιπα τα άφησες στη μέση. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Ένα. Εντάξει, ευχαριστώ. Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Χριστιανά. Καταλαβαίνω ότι ήθελες να ανεβάσεις το φόρεμα. Like, δεν θέλεις να παίρνεις προσοχή από το φόρεμα. Και μου αρέσει το, τα χρώματα που συνθιάσες. Συνθιάσες. Με αυτό το φόρεμα. Είναι λίγο 80s retro, but είναι και πιο modern. Με τα σημαίνια στοιχεία, έπρεπε τα παπούτσια να είναι το ίδιο ροζ με το φόρεμα. Αυτό θα ήταν beautiful. Mm. Αλλά δεν είναι, so δεν θα σου δώσω το πιο ψηλό βαθμό, αλλά αυτό δεν είναι για άσο, ούτε για δύο, ούτε για τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Τέσσερα λοιπόν από τη Σοφία. Πάμε τώρα στο Στέλιο. Λοιπόν, Χριστιανά, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Συμφωνώ και εγώ πως όλοι με τα παπούτσια είναι πολύ λάθος αυτό το χρώμα. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ή ίδια με το καλσόν, ή ίδια με το φόρεμα, ή ακόμη και το χρώμα της τσάντας, την οποία δεν χρειάζεσαι. Είχα και άσπρο παπούτσι. Όχι άσπρο. Okay. Η τσάντα δεν μου αρέσει καθόλου ούτε σαν τσάντα, ούτε τη χρειάζεσαι αυτό το κόνσεπτ. Όμως η παρουσία αυτού του lime χρώματος είναι πολύ σημαντική για το look. Ναι. Οπότε θα μπορούσαν να είναι τα παπούτσια και να έχεις τρία χρώματα. Και κάτι άλλο που σκέφτομαι από την αρχή του προγράμματος είναι ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ να φόραγες τον τζάκετ της Διονυσίας, το κόκκινο, με αυτό το look. Άντε! Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να το βάλεις να το δούμε. Ναι. Συγγνώμη, το φόρεμα δεν είναι καλοκαιρινό. Καθόλου, Γεωργία, απλά μου κάνεις τώρα. Αφού διαγράφει και είναι ένα ροζ ανοιχτό. Γεωργία, δηλαδή είναι καρπουζί, φωσφοριζέ. Να μιλήσω, Γεωργία. Για να ξέρω κι εγώ με να φορέσω. Να σου εξηγήσω γιατί δεν είναι καλοκαιρινό. Ναι. Πρώτον, γιατί είναι μαθημάνικο. Βγαίνει δεύτερον, το γάντι, δεύτερον, έχει για, γάντι. Κορία, δεύτερον, έχει γάντι. Και τρίτον, το ύφασμα δεν είναι καλοκαιρινό καθόλου. Πίσω διαγράφει το μοβ πάντως, το καλσόν σου που φοράς. Δεν έχει σημασία. Το ύφασμα και το πατρόν δεν είναι καθόλου καλοκαιρινό. Και αν ήταν σε άλλο χρώμα, δεν θα ήταν καθόλου καλοκαιρινό. Το λες επειδή είναι ροζ και το ίδιο, αυτό το ροζ είναι ψυχρό. Το οποίο είναι φθινοπορεινό. Για να ξέρω αν είναι ή δεν είναι, για να ξέρω να το πάω κι εγώ. Κάτι που δεν γνωρίζω. Ερώτηση έκανα. Μην ερπάζεσαι. Δεν ταιριάζει το κόκκινο, ταιριάζει σαν σακάκι. Βγάλτο. Ναι, γιατί έχει τελείως άλλη τονικότητα, ήθελα απλά να το δω. Λοιπόν, τώρα, αυτό το φόρεμα λοιπόν είναι λίκρα, δεν είναι λίκρα? Ναι. Ωραία. Τα υφάσματα, παιδιά, δεν έχουν, είναι κάποια υφάσματα που φοριούνται όλες τις σεζόν. Δηλαδή, η λίκρα, το σατέν, το καπαρτίνα, ανάλογα πώς θα συνδυάσεις. Αυτό θέλαμε σήμερα να δούμε, αλλά πιο ολοκληρωμένο και πιο σωστό. Okay. Για μένα. Σαν αντιμετώπιση όμως, δεν θέλαμε πολύ παραπάνω. Θέλαμε όντως ένα φόρεμα συνδυασμένο με αξεσουάρ και πανοφόρη ιδανικά. Εσύ δεν είσαι στο σπίτι, δεν έχεις πανοφόρη, αλλά έχεις τσάντα. Πια σταυγό και κούρευτο. Ναι. Mm. Ξέρεις τι σημαίνει? Όχι, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, σημαίνει ό,τι να είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι η τελική βαθμολογία. Χριστιανά μου, μπορείς να καθίσεις.